Είμαι από εκείνους τα δημόσια πρόσωπα που δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια να ενημερώνουμε καθημερινά. Ίσως είναι αυτό που μου έχει μείνει από τα 30 χρόνια της δημοσιογραφίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, κύριε Μερτζάνη. Το λέω γιατί έχω και φωτογραφίες. Και έχω μία, πηγαίνω, ξέρετε, πάρα πολλές φορές σε πάνελ διαφόρων τηλεοπτικών σταθμών και διαπιστώνω ότι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται, ενώ ξέρουν λίγο πολύ ποια είναι τα θέματα της επικαιρότητας, δεν έχουν ιδέα. Και ρώτησα μάλιστα μια φορά έναν κύριο του ΣΥΡΙΖΑ και μια αναφορά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει, δεν πρέπει να κάνω τι. Μου λέει, ξέρετε, λέει, δεν πρόλαβα να διαβάσω. Μα βγαίνεις κάπου να εκπροσωπήσεις ένα χώρο, ο οποίος σε έχει εξουσιώσει. Εγώ πάτε. Θέλω να το πάω κάπου αλλού. Όπου θέλετε. Είναι και κόμμα, είναι κόμμα και σας, είναι κόμμα σας πλέον η Νέα Δημοκρατία ή κινείστε σε μια άλλη κατεύθυνση, εγώ έξω στην, από θα σας πω κάτι. Την αξιωματική. Εγώ μπήκα στη Νέα Δημοκρατία το 1976, προαμνημονεύτων ετών, επί Προεδρίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, διότι εκείνος τότε, με αυτά που έλεγε και με αυτά που έκανε, γι' αυτό μιλάω και για πολιτική πρακτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με έκανε να πιστέψω σε αυτή την παράταξη. Και από τότε ανήκω στη μεγάλη κεντροδεξιό, στο μεγάλο κεντροδεξιό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2007, και προσέχετε, κάνω κριτική και για την περίοδο που ήμουν εγώ κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάλυπτε περίπου 90-95% του μεγάλου κεντροδεξιού χώρου. Mm-hmm. Από τότε και μετά, η επιρροή της, η ομπρέλα που δίνει στον κεντροδεξιό χώρο, όλο και μικραίνει. Εγώ θα έλεγα ότι, ότι τώρα έχει φτιάσει πια στο 60%. Όταν ο κύριος Σαμαράς και πήρε 18,85%, ήταν στο 40%. Και από τον Κώστα Καραμαλή. Κοιτάξτε, από το 2007 άρχισε αυτό να μειώνεται. Ναι, ναι. Γι' αυτό και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα το 2009, το οποίο ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα ξέρετε τι θα πούνε. Βγήκε ο Αντώναρος και λέει ο Καραμαλής ρίκνωσε το χώρο. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι από το 1974 μέχρι το 2007, η Νέα Δημοκρατία κάλυπτε 90-95%. Μετά, αυτό άλλωστε καταγράφηκε στις κάλπες το 2009 και βεβαίως υπήρχε και μια κόπωση του εκλογικού σώματος που τράφηκε και χάρη σε όλα τα τακτήρια. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Αντώνα. Είδα μια φωτογραφία από μια συνάντηση εργασίας που είχατε με τον κύριο Μοίρα και τον κύριο Δρόσο. Μάλιστα. Πρώην στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, προερχόμενα από τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος. Και οι δύο. Και οι δύο. Και εσείς, τρεις. Είχατε μια συνάντηση εργασίας για την ίδρυση πολιτικής κίνησης, να το πω έτσι, να μην το χαρακτηρίσει ο κόμμα. Για την προετοιμασία. Για την προετοιμασία. Να καλύψετε εσείς αυτό το χώρο που έχει αφήσει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ακάλυπτο ένα τεράστιο χώρο στο αυτό που λέω εγώ κοινωνικό κέντρο, στην μεταρρυθμιστική κεντροδεξιά, αν θέλετε, όπως θέλετε πέστε τι. Και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων από το 2009 και μετά. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν, μείνανε σπίτια τους όλα αυτά τα χρόνια, από 7 εκατομμύρια που ψηφίζανε συνολικά, 23% δηλαδή των 7 εκατομμυρίων, και αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε να ψηφίσουν. Ότι δεν τους κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από όλες αυτές τις αστείες, μη πιστικές δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό το οποίο εμείς θέλουμε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε, να εκφράσουμε. Εσείς, ποιοι εσείς? Εσείς οι τρεις. Ασφαλώς και όχι. Όπως ξέρετε, πριν από λίγες εβδομάδες είχα συναντηθεί πάλι στο γραφείο μου, είχε γίνει συνάντηση με άλλα 4 στελέχη πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε επαφές και με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Πείτε μας λίγο τα ονόματα. Δεν θα σας πω ονόματα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Τα ονόματα έχουν γίνει γνωστά. Μάλιστα. Αλλά εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή δικές μου απόψεις και θα εκείνο το οποίο θα σας πω είναι τις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει μια διακήρυξη αρχών και θέσεων, σύντομη, δεν θα ξεπερνάει τις 2-2,5 σελίδες, η οποία θα τοποθετεί αυτό που εμείς πιστεύουμε μέσα στο πολιτικό χώρο. Με υπογραφές από κάτω, έτσι. Με υπογραφές οι οποίες θα αρχίσουν να μαζεύονται. Και νέα πρόσωπα που δεν έχουμε ακούσει. Ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο να ανακυκλώσουμε, που είναι απαραίτητο. Γιατί πολλοί άνθρωποι αδικήθηκαν τα τελευταία χρόνια από, από τις πολιτικές ηγεσίες. Ναι. Δεν είναι μόνο να ανακυκλώσουμε γνωστά ονόματα, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία και σε ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν είχαν μετάσχει στην πολιτική. Ναι. Είτε όριμης ηλικίας, είτε νεότερης ηλικίας, άντρες και γυναίκες από όλη τη χώρα. Εγώ παίρνω συνεχώς. Αυτό είναι κόμμα, είναι νέο κόμμα. Κοιτάξτε, θα μιλάω εκλογές για πολιτική κίνηση, διότι θα θέλω να μιλήσω για κόμμα από τη στιγμή που βάσει του νόμου θα κατατεθεί μια ιδρυτική πράξη
για κόμμα. Αυτό θα γίνει πριν τις ευρωεκλογές, για τη μάχη. Η πρόθεσή μας και δική μου πρόθεση είναι να είμαστε παρόντες με ένα συνδυασμό στις ευρωεκλογές. Πρόεδρος ποιος? Ας το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ας το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Θα το αποφασίσουμε μεταξύ μας. Αλλά θέλω να πω το εξής. Γιατί λέω ευρωεκλογές, κύριε Λασκαράτο? Η μοναδική σίγουρη, αμετακίνητη ημερομηνία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι ευρωεκλογές. Και αν με ρωτάτε προσωπικά, το έχω πει και δημόσια, το ξαναλέω και σε πάρα πολλά στελέχη ενδιαφερομένους, εγώ θα έλεγα ότι τις συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Και όλα σας νέα κίνηση πολιτική αυτό. Ενδεχομένως μας βολεύει, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Γι' αυτό κάνω την πολιτική ανάλυση. Και δεν είναι τυχαίο ότι χτες συνάντησα ιδιωτικά τρία κορυφαία στελέχη της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μου είπαν, ξέρεις, λέει, και εμείς στη Νέα Δημοκρατία η ανάλυση που κάνουμε είναι για τον Οκτώβριο. Διαβάζω χτες την τοποθέτηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση οργανωτικού ή κάτι τέτοιο που έγινε στη Νέα Δημοκρατία. Και αν διαβάσει κανείς προσεκτικά ως δημοσιογράφος, θα δει ότι στην ουσία για Οκτώβριο μιλάει. Μάιο λέει, βέβαια. Οκτώβριο λέει. Αλλά λέει, αν πάμε τον Οκτώβριο, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, τότε εκεί θα κρυθούν όλα. Αν δεν πάμε, θέλει να κάνει πρόβα τζενεράλε τις ευρωεκλογές. Και εδώ θα σας πω. Ότι εγώ έχω μεγάλη ένσταση. Οι ευρωεκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημασία ως ευρωεκλογές και για ολόκληρη την Ευρώπη και για μας σαν χώρα προσωπικά. Ξεχωριστά. Γιατί? Γιατί είναι εκλογές κρίσιμες για την Ευρώπη. Θα δείξουν πού πάνε οι πληθυσμοί της Ευρώπης, θα δείξουν ποιες θα είναι οι αντίστοιχες δυνάμεις που θα προκύψουν στο Ευρωκοινοβούλιο και θα δείξουν τι θέλουν οι λαοί της Ευρώπης. Γιατί ξέρετε, δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν λαοί στην Ευρώπη. Δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο οι ευρωπαϊκοί λαοί. Βλέπουμε, εγώ δεν συμφωνώ, στην Ουγγαρία ο λαός πλειοψηφικά έχει μια άλλη άποψη. Στην Ιταλία έχει διαφορετική. Στη Γαλλία άλλη. Στη Γερμανία διαφορετική. Πρέπει λοιπόν τα ευρωπαϊκά θέματα να μην τα αφήσουμε τόσο δα μικρούλια, λες και δεν μας ενδιαφέρουν. Διότι εμείς θέλουμε να μετέχουμε στην Ευρώπη ως χώρα, λέμε πάντα. Ισότιμα. Ισότιμα τι σημαίνει? Να μπορούμε να έχουμε άποψη, λόγο, συναρμοδιότητα στα κέρια θέματα τα ευρωπαϊκά. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν τι παίζεται. Να μην ρίξουμε στάχτη όλοι μας στα μάτια των πολιτών. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες για όλους μας. Πρέπει να πάνε πολιτικά πρόσωπα στις ευρωεκλογές και όχι κάτι φανταχτερά πρόσωπα που βάζανε και τα δύο κόμματα και τα τρία κόμματα και τα τέσσερα κόμματα. Τώρα δεν θα είναι με λίστα όμως έτσι. Φαίνεται όχι. Μόνο ότι ξέρω ότι γίνεται ξανά μια συζήτηση, τι θέλουν κάποιοι. Εγώ πιστεύω, εγώ λέω ότι θα πάμε όπως είναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για να μην φύγει. Επειδή τώρα συζητάτε και παρακολουθούμε ότι βρίσκεστε σε ένα νέο γύρο ζυμώσεων. Στην προηγούμενη φάση είχαμε παρακολουθήσει ότι συνομιλούσατε και ήσασταν σε μια στενή επαφή με την κυρία Παπακώστα, η οποία είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Παπακώστα στη συνέχεια, συνεργαζόμενη με τον κύριο Καμένο, μπήκε στην κυβέρνηση αυτή και παρέμεινε κιόλας αυτή η κυβέρνηση. Είναι υφυπουργός προστασίας. Τη διεύρυνση αυτή τη στιγμή την παρακολουθούμε όχι μόνο στο κομμάτι της κεντροαριστεράς, αλλά έχουν εγκολπωθεί και οι υπουργοί των ΑΝΕΛ. Η δική σας η πορεία από εδώ και πέρα μπορεί να είναι και πιο κοντά στην επόμενη μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, έχω πει ξεκάθαρα και το έχει δείξει και η στάση μου ότι όλα όσα γράφηκαν πριν από τους δύο ανασχηματισμούς που γίνανε από τότε που εγώ έφυγα όπως έφυγα ή με διώξαν όπως διώξανε, με διώξανε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα έμπαινα στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αποδείχθηκαν φήμες. Μία νύχτα έχετε περάσει όμως από το Μαξίμου, τώρα που το λέτε εσείς δηλαδή. Έχω περάσει εβδομάδες. Πάρα πολλές νύχτες στο Μαξίμου γιατί δούλευα εκεί. Όχι, όχι, αλλά τρεις εβδομάδες. Μετά. Αλλά κοιτάξτε να σας πω. Ποιον είδατε, θα μας πείτε. Δεν λέω ποτέ ποιον βλέπω.
αλλά θα σας πω το εξής. Στο μαξί μου, η Βασιλέως Γεωργίου, όπου ήταν στη μέση του αυτοκίνητό μου, έχουν δύο μεγάλα κτίρια. Από μια μεριά είναι το κτίριο του Πρωθυπουργού, το μαξί μου, και από την άλλη μεριά είναι το προεδρικό μέγαρο. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, του οποίου σέβομαι ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο ασκεί το ανώτατο λειτουργήμα το οποίο έχει στη χώρα, γνωριζόμαστε πάνω από 40 χρόνια από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον κύριο Τσίπα γνωρίζομαι από το 2007 και έχω μεγάλη άνεση επικοινωνίας μαζί του παρά τη διαφορά ηλικίας. Γιατί είμαστε, εκείνος ήταν εκπρόσωπος του συνασπισμού, σωστά, και εγώ ήμουν αναπληρωτής εκπρόσωπος και μεταγράφος. Βλέπετε σύμπνοια λοιπόν στο επόμενο διάστημα. Όχι. Όχι, δεν βλέπω καμία, διότι ο κύριος Τσίπρας ανήκει στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά και εγώ ανήκω στην κεντροδεξιά. Αλλά ξέρετε, εγώ είμαι της σχολής του Κωνσταντίνου Καραμαλή, σας το είπα προηγουμένως. Μα και η κυρία Παπαπούσα είναι παιδί του συνεννόηση, διάλογος των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι ο ένας δεν ξέρει τον άλλον. Δεν μπορούμε να αρνούμαστε να παραδώσουμε την εξουσία όπως με ανεπίτρεπτο τρόπο έκανε ο κύριος Σαμαράς. Ήμουνα στο team του Κώστα Καραμαλή και είμαι περήφανος, διότι το φθινόπωρο του 9 είχα ένα μέρος της ευθύνης, της παράδοσης της εξουσίας, μαζί με τον Μακαρίτη Γιάννη Αγγέλου, στο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά τον διάλογο μεταξύ μας πρέπει να τον συντηρούμε και να τον κρατούμε. Δεν είχαμε λίγο χρόνο δυστυχώς. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε, πάμε σε διαφημίσεις.